Μόλις συνέβη κάτι, το οποίο πραγματικά με έχει ανησυχήσει. Πριν λίγο καιρό, ο φίλος μου, ο Ευθύμης ο Σαββάκης, μου ζήτησε τη διεύθυνσή μου γιατί ήθελε να μου στείλει κάτι. Ευελπιστώ λοιπόν ότι αυτό το πακέτο είναι από αυτόν, αλλιώς κάτι έχω χάσει νομίζω. Ναι, αυτό είναι το πολύ όμορφο δεματάκι που μόλις ήρθε για εμένα από αποστολέα των Φανή Μπαμπούλα. Ναι, φοβάμαι λίγο είναι η αλήθεια. Για να δούμε. Αφήνω το κινητό εδώ για να κάνουμε λίγο μαζί το αυτό το περίεργο unboxing, θα το έλεγα. Πάμε. Okay. Είναι μία σακούλα για την ώρα. Δυσκολεύει. Μου κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν είναι επίτηδες. Μπορώ να το φανταστώ ότι είστε κι εσείς το ίδιο περίεργοι όπως είμαι και εγώ. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε άλλο, ας μην κολλησιεργούμε. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Για όσο ζούμε. Οπότε ας βουτήξουμε μέσα στη σακούλα να δούμε τι κρύβεται. Θέλω να σας πω ότι από αυτά που βλέπω είμαι σχεδόν πεπισμένη ότι αυτό πράγμα είναι δουλειά του Ευθύμη Σαββάκη. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο άλλο μυαλό να τα έχει σκεφτεί αυτά τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο που μοιάζει να είναι... Ναι, είναι ένα βιβλίο. Είναι η νέα υπόθεση του Ηρακλή Πουαρό. Είστε έτοιμοι για τον τίτλο της? Είναι αυτό που λένε τρεις φορές κουνείς από τη θέση σου. Αυτό έκανα. Εντάξει, παρόλα αυτά θα πρέπει να σχολιάσω κάτι. Ο Ευθύμης από αυτά που βλέπω δεν μπορούσε να με ξέρει καλύτερα, γιατί το βιβλίο είναι μετάφραση του Αύγουστου Κορτό. Το επόμενο πράγμα που βγαίνει μέσα από αυτή τη σακουλίτσα είναι ο Χαρούλης Παμπούλας. Και μάλιστα γράφει κάτι από πίσω, το οποίο πραγματικά θέλω πολύ να σας διαβάσω. Αγαπητοί μας unboxers, εγώ είμαι αυτή. Στην πιο spooky τσάντα που θα λάβετε ποτέ, αυτό μπορώ να σας το κάνω guarantee, δηλαδή είναι, δεν υπάρχει, έχουμε ένα μυθιστόρημα, γιατί η ζωή θα ήταν βαρετή χωρίς βιβλία. Έχουμε ένα παραδοσιακό λικέρ, γιατί είναι η ζωή μικρή για να είναι πικρή. Νομίζω ότι αυτό είναι το λικεράκι, θα πρέπει πάλι να σας αφήσω λίγο κάτω. Μαστίχα χείου ψυχής. Προχωράω. Ένα power bank για να μην πεθάνει το κινητό σας. Λένε αλήθεια. Ένα πολύ όμορφο ροζ power bank για το υπέροχο iPhone με το οποίο τραβάμε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο και είμαι μαζί σας. Και μία συλλεκτική τσάντα από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με συμβολικό χαρακτήρα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι μας λένε, πρέπει να επιλέξουμε ένα ίδρυμα, ένα σύλλογο ή μια οργάνωση που θέλουμε να στηρίξουμε, και ο Φάνης Μπαμπούλας και η Ιώστα του στείλει μια αντίστοιχη τσάντα, σαν αυτή εδώ, γεμάτη βιβλία και παιχνίδια. Γιατί στη ζωή αξίζει να μοιράζεσαι. Και φυσικά εγώ το βιβλίο μου δεν θα μπορούσα να τα στείλω πουθενά αλλού πέρα από την Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Ανατολικό Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Δέλτα, γιατί εκεί μεγάλωσα. Από εκεί δανείστηκα τα πρώτα μου βιβλία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ακόμα θυμάμαι πραγματικά το βιβλίο το πρώτο που είχα δανειστεί τότε, που ήταν Οι Πειρατές της Καμινάδας του Ευγένιου Τριβιζά. Και είχα μπει σε έναν πραγματικά μαγικό κόσμο. Οπότε θέλω αυτά τα βιβλία να πάνε εκεί, γιατί πάντα υπάρχει κόσμος που θέλει να ταξιδεύει. Σας ευχαριστώ πολύ.